Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θα ξεκινήσω με τα της πανδημίας. Φαίνεται ότι δεν θα καταστεί δυνατό το Πάσχα στο χωριό. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι μήπως ήταν λάθος επικοινωνιακά το γεγονός ότι καλλιεργήθηκαν εδώ και μέρες με δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων προσδοκίες ότι θα μπορούσαμε μάλλον να ζήσουμε ένα πιο ελεύθερο Πάσχα. Κύριε Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός και στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπως έχει βγει και το εισαγωγικό του σημείωμα, μας είχε πει μετεπιτάσεως και σε εμάς και στους υπουργούς ότι δεν επιθυμεί να καλλιεργούμε καμία προσδοκία και κυρίως να μην δίνουμε ημερομηνίες, διότι ακριβώς η πανδημία είναι ένα δυναμικό φαινόμενο που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιδημιολογική κατάσταση κάθε μέρα. Υπ' αυτήν την έννοια θεωρώ λανθασμένη οποιαδήποτε πρόβλεψη που δεν στηρίζεται σε εκτιμήσεις τις οποίες έχουν κάνει ειδικοί και αποφάσεις της κυβέρνησης. Και ειδικά για το Πάσχα, κατά την άποψή μου, θα δούμε τι αποφάσεις θα πάρθουν ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι ένα σημαντικό στίχημα και για εμάς τους ίδιους αλλά και για την οικονομία της χώρας είναι το άνοιγμα του τουρισμού το Μάιο. Δηλαδή, κατά τη δική μου εκτίμηση, πάντοτε βέβαια με αυτό το οποίο θα πούνε οι ειδικοί, θα πρέπει η χώρα να μην ρισκάρει μια διαδικασία να έχουμε μια κανονικότητα τους καλοκαιρινούς μήνες από το Μάιο και μετά, προκειμένου ενδεχομένως να ενδώσει στη δικαιολογημένη κόπωση την οποία έχει ο κόσμος που βιώνει αυτό το φαινόμενο ένα χρόνο τώρα. Δεν είναι ωραίο όμως να λέμε τίποτα παραπάνω από αυτό που αποφασίζει η κυβέρνηση. Τώρα, η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι βλέπει μετά τα μέσα Μαΐου να μπαίνουμε στην κανονικότητα είναι μια δήλωση που προκύπτει από επιστημονικά στοιχεία, θέλω να πω, ή είναι απλώς η ελπίδα της κυβέρνησης? Και το ρωτώ γιατί βλέπουμε ότι το υλικό φορτίο στα λίμματα, έτσι μας λένε οι καθηγητές και από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, εμφανίζουν μια αυξητική τάση το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα στην Αττική. Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Από τη μία πλευρά στηριζόμαστε στα εξής στοιχεία και γίνεται αυτή η εκτίμηση. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι ουσιαστικά η ίδια η πανδημία κάνει έναν συγκεκριμένο κύκλο κατά καιρούς και αυτό το διάστημα είχαμε περάσει στην κορύφωση, άρα αναμένουμε μια φυσιολογική πτώση σε συνδυασμό με τη βελτίωση του καιρού που θα έχουμε το Μάιο, αλλά και δύο όπλα που δεν τα είχαμε ως τώρα και θα φανούν στα μέσα Μαΐου πολύ περισσότερο. Το ένα κομμάτι είναι ο εμβολιασμός, που βλέπετε ότι ο Απρίλιος έχει κινηθεί σε πολύ πιο υψηλότερους ρυθμούς από όλους τους προηγούμενους μήνες και αναμένεται το ίδιο να γίνει και στο Μάιο, δηλαδή πια έχουμε έναν ρυθμό εμβολιασμού πάρα πολύ ικανοποιητικό, και παράλληλα στις μεγαλύτερες δυνατότητες που υπάρχουν μέσω των self-test πλέον, να μην έχουμε τη δυσκολία μέσα από μοριακούς ελέγχους ή rapid test που χρειαζόντουσαν προσωπικό και πολλά εργαστήρια. Με το self-test μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλύτερη παρακολούθηση, ακόμα και αν τα κρούσματα δεν είναι στον επιθυμητό βαθμό που θέλουμε. Βέβαια, είδατε κύριε Πλεύρη ότι δεν πάει καλά το πράγμα και με τα self-test. Ο διαγωνισμός φαίνεται ότι τυνάχτηκε στον αέρα. Θα έχουμε και εκεί καθυστερήσεις. Και στον εμβολιασμό είχαμε μια ζημιά και από την AstraZeneca με τον έντονο θόρυβο που ξέσπασε και με την Johnson & Johnson που ακόμα είναι παγωμένα τα πράγματα. Ναι, ωστόσο είχαμε από τη Pfizer μια παράδοση 1,2 εκατομμυρίων εμβολίων που θα γίνουν νωρίτερα, θα γίνουν δηλαδή μέσα στο Μάιο. Τέλος πάντων, ο εμβολιασμός θεωρώ και ο Μάιος και ο Ιούνιος, και δεδομένου κύριε Χατζηνικολάου ότι οι ευπαθείς ομάδες πρώτης γραμμής αλλά και ο πιο ηλικιωμένος κόσμος θα έχει εμβολιαστεί, δημιουργεί μια τέλος πάντων καλύτερη διαχείριση στο σύστημα υγείας. Υπ' αυτήν την έννοια θεωρούμε και ελπίζουμε και έχουμε αυτές τις εκτιμήσεις ότι η κατάσταση θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερη από εδώ και πέρα, δηλαδή από τα μέσα Μαΐου και μετά. Τώρα πείτε μου, εδώ ρωτά ένας φίλος, ο Λεωνίδας, λέει εγώ δεν ψήφισα ούτε Τσιόδρα, ούτε Σύψα, ούτε Γκάγκα, ούτε Γκίκα. Ψήφισα Μητσοτάκη. Ποιος κυβερνάει τελικά, η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων ή η κυβέρνηση? Όχι,
η κυβέρνηση κυβερνά και η κυβέρνηση έχει την ευθύνη. Και ποτέ η κυβέρνηση και ειδικά ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει να μεταφέρει την ευθύνη. Η Επιτροπή λοιπόν εισηγείται. Η εισήγηση της Επιτροπής ακούγεται από την κυβέρνηση και σίγουρα οι αποφάσεις είναι πολιτικές. Τι εννοώ κύριε Χατζηνικολάου? Ότι η Επιτροπή λόγου χάρη θα πει αύριο ότι εάν ανοίξει το λιανεμπόριο, τα σχολεία, η εστίαση, θα υπάρχει αυτή η επιβάρυνση, θα πρέπει να το εκτιμήσει αυτό η πολιτική εξουσία και με βάση τις δικές της πολιτικές αποφάσεις θα αναλάβει την ευθύνη για το ποιο σκέλος θα ανοίξει ή ποιο σκέλος θα κρατήσει κλειστό. Δεν είναι κακός ο συνδυασμός, όμως δεν θα ποτέ αυτή η κυβέρνηση δεν θα πάει να κρυφτεί πίσω από τους επιδημιολόγους. Ακούμε τους επιδημιολόγους, σεβόμαστε την άποψή τους, πρέπει να έχουμε τα στοιχεία για να είναι πιο σωστές οι πολιτικές αποφάσεις, αλλά εμείς έχουμε την ευθύνη. Οπότε όταν ακούτε και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι βάζουμε ως αφετηρία του τουρισμού 15 Μαΐου, ότι μέχρι τότε προφανώς για να λειτουργήσει ο τουρισμός θα πρέπει να υπάρχει και μια δυνατότητα ανοίγματος με κάποιους όρους της εστίασης και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο μιας μεγαλύτερης κανονικότητας, αυτό λοιπόν είναι το πολιτικό πρόταγμα της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, με βάση την επιδημιολογική εικόνα, θα προσαρμοστεί και το πολιτικό πρόταγμα. Αλλά βλέπετε ότι η απόφαση είναι πρωτίστως πολιτική, με εκτίμηση αυτών που μας λένε οι επιστήμονες. Μου στείλε το πρωί. Και να σας πω κάτι, επειδή είπατε ένα ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό με το εμβόλιο, εμένα με έχει προβληματίσει ότι γνωρίζοντας τη δεύτερη δόση ο κάθε πολίτης που το λαμβάνει και σε συνδυασμό με τη συζήτηση που γίνεται, πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο αναβολής ραντεβού, ακύρωσης ραντεβού. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο είναι συνετό η πλήρη διαφάνεια που έχουμε, που είναι σωστή, να ξέρει ο άλλος και τις δύο δόσεις και να εκτιμά τι εμβόλιο θα κάνει. Καλά, δεν μπορείτε να αναγκάσετε τον πολίτη να κάνει κάτι που δεν θέλει. Δεν μπορείτε να τον αναγκάσετε. Οπότε δηλαδή, βλέπετε ότι και το δηλαδή σύστημα λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια. Ναι, μπορεί να φτάσει στο εμβολιαστικό κέντρο και να πει «Α, αυτό θα μου δώσετε να κάνω, δεν το θέλω». Ακριβώς. Το μόνο που θα ήταν συζήτηση υποχρεωτικότητας εμβολιασμού είναι θέματα ειδικών ομάδων όπως το υγειονομικό προσωπικό που εκεί είναι άλλες συνθήκες. Αλλά στον πολίτη ακριβώς επειδή είναι πλήρης η ελευθερία του σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη, είμαστε με έναν ξεκάθαρο τρόπο να ξέρει ο πολίτης από νωρίς ποιο εμβόλιο έχει, γιατί το καταλαβαίνει από τις ημερομηνίες, ώστε να πάρει ελεύθερα τις αποφάσεις του. Δεν θέλουμε καμία υποχρεωτικότητα σε αυτό το κομμάτι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για το εξής εντός εισαγωγικών παράλογο. Μου λέει φίλος ότι του στείλε το πρωί ο εξάδελφός του από τη Γερμανία, απόδημος Έλληνας, μήνυμα ότι εκείνος θα πάει το Πάσχα στο χωριό και τον ρωτούσε εσύ θα έρθεις? Και του λέει δεν μπορώ, απαγορεύεται. Δεν είναι παράλογο αυτό? Προσέχετε, γιατί εδώ θα σας πω τώρα, ενώ καταρχάς φαίνεται παράλογο αυτό, ακόμα και ο πολίτης ο οποίος θα μπει μέσα, όπως έρχεται ο συγκεκριμένος, μπορεί να κινηθεί μόνο στην περιφερειακή ενότητα στην οποία είναι να πάει. Δηλαδή τους περιορισμούς τους έχει εντός. Οπωσδήποτε. Τελικά το νομό. Νομός με νομό δεν ισχύει. Είναι περιφέρεια με περιφέρεια από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, δεν ξέρω βέβαια. Τώρα για το Πάσχα περιμένουμε όπως καταλαβαίνετε ακόμα τις αποφάσεις. Ναι, ένα λεπτό όμως. Θέλω να σας πω ότι η μισή Αθήνα ετοιμάζεται για κύθυρα. Ναι, ξέρετε, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει. Να το δείτε αυτό που σας λέω. Να το δείτε αυτό που σας λέω. Να σας πω κύριε Χατζηνικόλα, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Όταν ο πολίτης δεν θέλει να στηρίξει τα μέτρα σε αυτές τις διαδικασίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο η οποιαδήποτε κυβέρνηση να τα επιβάλλει. Άρα εκεί πέρα προσπαθείς κατά βάση να είσαι πιστικός προς τον πολίτη και εκεί πέρα ενδεχομένως να έχουμε μια ευθύνη αν μετά από μια τέτοια κόπωση που είναι λογική δεν έχουμε καταφέρει ακόμα και τώρα να πείσουμε τους πολίτες ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Προφανώς να το πω απλά κύριε Χατζηνικολάου, όποια απαγόρευση και να υπάρξει, αν υπάρξουν 300.000 αυτοκίνητα στα διόδια, τι μπορεί να κάνει οποιοδήποτε? Πάμε δηλαδή στον πραγματικό κόσμο. Δεν μπορείς να έχεις έναν αστυνομικό για κάθε αυτοκίνητο. Περισσότερο λοιπόν εμείς πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις όποιες και να είναι και να πείσουμε τους πολίτες με την δυσκολία που υπάρχει να πειθαρχήσουν σε αυτές τις αποφάσεις. Κύριε Πλεύρη, και όχι να δημιουργήσουμε συνθήκες φόβου και τρόμου. Θέλω να σας παρακαλέσω, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πάρω για ένα-δυο ακόμη ερωτήματα για τα άλλα ζητήματα, ελληνοτουρκικά, Εξεταστική Επιτροπή, σε 3 λεπτά και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Real FM.
Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να κλείσεις το δικό σου ραντεβού My Alpha Ραντεβού από την Alpha Bank. Μην περιμένεις, κλείσε το δικό σου με βιντεοκλήση, τηλεφωνικά ή και από κοντά, χωρίς αναμονή, στο alpha.gr/RDV. Καλώς ήρθατε στο ραντεβού μας, κυρία Μισελ. Δημήτρη, σε ραντεβού. Ραντεβού. Ω, Δημήτρη, νο. Ρεπέτε après moi. Ραντεβού. Νο, ραντεβού. Ραντεβού. Δεν έχει σημασία να το προφέρεις. Σημασία έχει να το προσφέρεις. Γι' αυτό, πρώτη η Alpha Bank προσφέρει έναν καλύτερο τρόπο εξυπηρέτησης. Το My Alpha Ραντεβού. Σε όλους τους πελάτες της. Μπες στο alpha.gr, κάθετος RDV και κλείσε το δικό σου ραντεβού όπως σε εξυπηρετεί. Με βιντεοκλήση, τηλεφωνικά ή στο κατάστημα. Χωρίς αναμονή. My Alpha Ραντεβού. Υπάρχει καλύτερος τρόπος. Από την Alpha Bank. Real FM. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Παράταση του ωραρίου κυκλοφορίας το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, μέχρι 2 οικογένειες στο Πασχαλινό τραπέζι, οριστικά όχι στις μετακινήσεις εκτός νομού. Αναλυτικά η εισήγηση της κυβέρνησης στους επιστήμονες. Τι αλλάζει στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, οι παγίδες και το νέο καθεστώς για τις αποδείξεις. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα για την παρενόχληση του γαλλικού ερευνητικού σκάφους νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι. Στο αυτοκίνητο στους 97,8. Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το real.gr. Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Δεν θα επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις το Πάσχα, όπως δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Θα υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου σε Αττική και Διόδια, είπε ο Υπουργός Επικρατείας. Να πείσουμε τους πολίτες να πειθαρχήσουν στις αποφάσεις, τόνισε πριν από λίγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο σταθμό μας. Συνεδριάζουν σήμερα οι λοιμοξιολόγοι για να εκτιμήσουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Προβληματίζει μεγάλη αύξηση του οικού φορτίου. Άνοιξε η πλατφόρμα το ραντεβού για τον εμβολιασμό πολιτών ηλικίας από 55 έως 59 ετών. Περισσότερα στο real.gr. Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για την παρενόχληση γαλλικού ερευνητικού σκάφους εντός της ελληνικής ΑΟΣ από τουρκικό πολεμικό πλοίο. Ο συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας εν όψη της άτυπης πενταμορίου στη Γενέβη την επόμενη εβδομάδα για το Κυπριακό στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη Αναστασιάδη στο Μαξίμου. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Αυξημένη ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων και Αλεξάνδρας. Στους 97,8. Λοιπόν, παιδιά, θέλετε να καθίσουμε ήσυχα-ήσυχα και να δούμε μια ταινία? Ναι! Βραδιά ταινίας με τα παιδιά. Υπέροχα. Θα χρειαστείτε δύο πράγματα. Τι θα φάμε? Μπεργκεράκια για τα παιδιά. Μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά. Μπαμπά μου έριξε το μπέργκερ στο καναπέ. Εσύ έριξες πρώτος το δικό μου στην πολυθρόνα. Και καθαριστικά για το σπίτι. Ευτυχώς τώρα τα βρίσκεις και τα δύο στο box. Γιατί πλέον παραγγέλνεις και ήδη σούπερ μάρκετ με ένα tap στο app. Από τους νέους συνεργάτες του box, τις αλυσίδες Μασούτης και Κριτικός. Box. Food for your mood. Κατέβασέ το. Από αύριο, η πόρτα της επιχείρησής σας ανοίγει σε όλο τον κόσμο. E-Shop, δημιουργία e-shop, ιστοσελίδες, digital marketing για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ξεχωρίστε online. e-shop.gr, συνώνυμο του e-commerce. Στο Μασούτι κάθε μέρα νιώθεις απριλάκι. Για όλο τον Απρίλιο, οι καθημερινές αγορές με τη MassCard κρύβουν πλούσια δώρα. Δεν μαζεύεις απλά πόντους, μαζεύεις απριλάκια. Κάθε μέρα 200 τυχεροί κερδίζουν επιταγές των 50 ευρώ. Και στο τέλος του μήνα, ένας υπερτυχερός κερδίζει ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Πώς να μην νιώθεις απριλάκι? Μασούτης, εδώ για σένα. Νο-νο στη βενζίνη, νο-νο-νο, νο Πάσχα που έχει πόνο, μόνο υγρά αέριο, τώρα κέρδος μόνο, νο δώρα θα τσεπώ, νο.
Ποιο νονό! Κάνε τώρα μετατροπή σε υγραέριο για τεράστια οικονομία και κέρδισε μαζί 5 χρόνια δωρεάν σέρβις. Ο Τόγκαστο Πελογιάννη. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Θυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι δύο λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι θα έχουμε κλήρωση για δύο δώρο επιταγές των 150 ευρώ η καθεμιά για δύο τυχερούς ακροατές ή ακροάτριες του Real FM. Real κενό δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 αν θέλετε να διεκδικήσετε μία από τις δύο. Πάμε πάλι στον κύριο Θάνο Πλεύρη, το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε εκπρόσωπε, το ερώτημα το θέτει εδώ ο ακροατής μας, ο Μπάμπης. Λέει δηλαδή ο τουρίστας, ο εμβολιασμένος και με χαρτί ότι έχει κάνει μοριακό τεστ, πάει σε όποια περιοχή της χώρας θέλει. Εγώ γιατί με τα ίδια, δηλαδή εμβολιασμένος και με χαρτί μοριακού τεστ δεν μπορώ να ταξιδέψω στο εξοχικό μου? Ναι, προσέξτε, αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς υπάρχει και οι δυνατότητες του ελεγκτικού μηχανισμού, εντάξει, καταλαβαίνω, το παράπονο είναι λογικό που λέει ο άνθρωπος. Από την άλλη πλευρά όμως, σας είπα και πριν ότι παίρνετε μία απόφαση προκειμένου να έχουμε μία πολύ καλύτερη κανονικότητα από τον Μάιο και μετά. Φανταστείτε πόσο πιο δύσκολο θα ήταν ο έλεγχος ο οποίος περιγράφει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και οι διαμαρτυρίες που θα υπήρχαν και τα μοριακά τεστ που θα γίνονταν και θα έπρεπε να ελέγχει μία ολόκληρη αστυνομική δύναμη. Υπάρχουν προβλήματα. Κανένας δεν λέει ότι είναι κάτι ευχάριστο. Όμως ας γίνει η εκτίμηση με το καλό στις 15 Μαΐου που ευελπιστούμε ότι θα μπαίνουμε σε μια κανονικότητα και να μην έχουμε στο μυαλό μας ότι κάποια λάθη τα οποία κάναμε το Πάσχα μπορεί να οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση και να χάσουμε το καλοκαίρι. Ας μην το ρισκάρουμε, παρόλο που καταλαβαίνω το παράπονο του και από πολλούς το ακούω. Σου λέει, έχω εμβολιαστεί, γιατί να μην κάνω και εγώ μοριακό τεστ, να δούμε όμως και τις δυνατότητες του ίδιου του μηχανισμού να ελέγξει όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, τώρα υπάρχει επίσης, δέχομαι πολλά μηνύματα ότι αν επιτρέπεται η μετακίνηση εντός περιφέρειας, πολλοί ετοιμάζονται να πάνε Σπέτσες, Ίδρα, Κύθυρα κλπ. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό. Προηγουμένως τώρα θα δούμε βέβαια και τις ακριβείς ανακοινώσεις πώς θα είναι. Δεν γνωρίζω ακριβώς πώς θα υλοποιηθεί το μοντέλο, αλλά πάλι επιμένω σε αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Στηριζόμαστε στη συνεργασία του κόσμου. Ό,τι και να κάνουμε, θα υπάρχει πάντα μία δυνατότητα κάποιος να βρει κάτι να κάνει για να, αν θέλει να φύγει, να φύγει και αν θέλει να μαζευτούν και 30 άτομα στο σπίτι, να μαζευτούν και 30 άτομα στο σπίτι. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα. Θέλουμε τη συνεργασία και πραγματικά, κύριε Χατζηνικολάου, επιμένω σε αυτό. Είμαστε στο τέλος της διαδικασίας. Βλέπουμε δηλαδή, παρόλο που τα κρούσματα είναι σε ένα άσχημο βαθμό και ο εμβολιασμός προχωράει και το καλοκαίρι σίγουρα θα έχει άλλες συνθήκες όπως το είδαμε και πέρυσι με την πανδημία. Καταλαβαίνω την κόπωση, αλλά είμαστε στις 15-20 μέρες ακόμα υπομονής. Ό,τι και να κάνουμε, κύριε Χατζηνικολάου, θα υπάρχει πάντα ένας χώρος που θα μπορούν να πάνε όλοι οι πολίτες. Και εδώ στην Αθήνα, αν μείνουμε για Πάσχα και πούμε δεν θα βγείτε από το Δήμο Αθηναίων, δεν θα αλλάξει κάτι αν πάμε στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, του Αγίου Γεωργίου, στη Βαρνάβα και βγάλουμε αρνιά και αρχίζουμε να σουβλίζουμε. Δηλαδή, πάλι θα υπάρχει πρόβλημα. Περισσότερο είναι να το πιστέψουν οι πολίτες αυτό το οποίο γίνεται, ότι πρέπει να γίνει, παρά να τους επιβληθεί. Θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα θέματα σε άλλη ευκαιρία, κύριε Πλεύρη, διότι εδώ οι συμπολίτες μας επέμειναν στο θέμα της πανδημίας. Και έτσι... πολύ λογικό, γιατί να σας πω, είναι δεύτερο Πάσχα, κύριε Χατζηνικόλα, και σωστό. Να σας πω κάτι και για τους θρησκευόμενους, γιατί καταλαβαίνω και πολίτες που λένε ότι και δεύτερο Πάσχα δεν θα γιορτάσουν και θρησκευτικά το Πάσχα όπως οι ίδιοι επιθυμούν. Ναι. Είναι δυστυχώς, δεν πιστεύαμε. Πέρυσι το Πάσχα δεν πιστεύαμε ότι θα βιώσουμε κι άλλο τέτοιο Πάσχα. Ναι, είναι γι' αυτό... κρίση μεγάλη, αλλά είμαστε και στο τέλος. Γι' αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάτε και για τις 15 Μαΐου, γιατί εγώ άκουσα το πρωί τον κύριο Παυλάκη από την Αμερική, τον επιστήμονα, να λέει ότι ανησυχεί για τέταρτο κύμα μέσα στο καλοκαίρι με αυτά που βλέπει. Αυτό είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Αυτό το βιώνουμε, δυναμικό φαινόμενο, και προφανώς θα προσαρμόζουμε την πολιτική μας στο φαινόμενο. Δεν μπορεί να έχουμε την απέτηση το φαινόμενο να προσαρμοστεί σε αυτό που εμείς επιθυμούμε. Ευχαριστώ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα.